Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με την οικονομία, μάλλον πολλά θέματα. Το θέμα είναι πόσο σοβαρό εκτιμάτε εσείς ότι είναι το θέμα με την οικονομία σήμερα. Γιατί φαίνεται ότι μόνο από πλευράς κυβέρνησης και ΑΚΕΛ υπάρχει έτσι μια αισιόδοξη διάθεση για το μέλλον της οικονομίας. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος άλλα πράγματα είναι που προβλέπει. Εντάξει, το αισιόδοξη είναι σχετικό. Δηλαδή. Ναι, σχετικά αισιόδοξη, ναι. Να διορθώσω. Ακόμα και αυτό, ούτε καν το σχετικά δεν υπάρχει. Η σχετική αισιοδοξία δεν υπάρχει στους άλλους. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να πει η κυβέρνηση ή το ΑΚΕΛ, το τι ακολουθεί είναι οι γνωστές κατηγορίες. Δηλαδή, εάν μιλήσει με μια αισιόδοξη νότα, τότε θεωρείται ότι δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι άλλη, ότι δεν είναι μόνο η αισιόδοξη νότα. Ο Υπουργός Οικονομικών, πριν λίγο καιρό, μας το θύμισε και ο κύριος Χριστοφόρου προηγουμένως, είχε πει ότι βγαίνουμε από την κρίση και ενώπιον έχουμε κερδίσει. Ενώπιον της Βουλής, μάλιστα. Ναι. Πήγε και τους είπε ότι βγαίνουμε από την κρίση, κερδίσαμε το στοίχημα. Κερδίσαμε το στοίχημα και τέτοια πράγματα. Θα σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο που τώρα είναι μια εποχή που θα έλεγα ότι προσφέρεται για συνένωση, η αντιπολίτευση και ειδικά ο Δημοκρατικός Συναγερμός προεκλογικά αλλά και πριν τις εκλογές έπαιξε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι με την οικονομία, αμαύρωσε τα πάντα και πιστεύω ότι πολλά από τα πράγματα που έκαναν ήταν επίθεση στην ίδια την οικονομία και όχι στην κυβέρνηση. Και υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στα δύο και δεν είναι τυχαίο ότι το κλίμα ήταν τόσο πολύ άσχημο στο βαθμό που ακόμα και οι δημόσιοι υπαλλήλοι που δεν επηρεάστηκε το εισόδημά τους είχαν και έχουν περιορίσει τις δαπάνες τους. Δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη. Έτσι λέτε εσείς. Από οικονομικής πλευράς είναι πάρα πολύ κακό το ότι ο κόσμος ότι το οικονομικό κλίμα είναι τόσο απεσιόδοξο. Είναι λόγω του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτό, κύριε Παπαγεώργιο, αυτό θέλετε να μας πείτε? Δηλαδή τόσο πολύ επηρεάζεται ο κόσμος από αυτά που ακούει από το Δημοκρατικό Συναγερμό? Βεβαίως αυτό που κάνετε είναι ένα ρητορικό κόλπο. Είναι και λόγω του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ναι, είναι και λόγω του Δημοκρατικού Συναγερμού, αν θέλετε μια απάντηση σε αυτό το πράγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν προεκλογικό, έχει παρέλθει. Τώρα και μπορεί κάποιος να πει ότι αυτά συμβαίνουν προεκλογικά, υπερβολές κλπ. Τώρα είμαστε σε μια άλλη φάση. Βεβαίως εντάξει, ορισμένοι εξακολουθούν να παίζουν αυτή την κασέτα, αλλά... Ναι, το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ακούγαμε προηγουμένως τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σαρή, ο οποίος είπε ότι αν μέσα σε τρεις εβδομάδες δεν πάρουμε μέτρα, ουσιαστικά θα φτάσουμε στην κατάσταση που έχει φτάσει η Ελλάδα. Κοιτάξτε, δείτε, πρώτα-πρώτα τέτοιες δηλώσεις κάνουν και αυτές ζημιά, πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί τα μακροοικονομικά μας μεγέθη δεν διαφέρουν και πολύ από τις καλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, νομίζω ότι με το να παρουσιάζουμε εμείς ήδη τη χώρα μας με αυτό το... Δεν ήταν ακριβώς έτσι, αν διορθώσω. Δεν είπε ότι αν δεν ληφθεί μέσα τρεις εβδομάδες, είπε συμβουλευτικά να κάτσουν στις επόμενες τρεις εβδομάδες, λέει, και να μην πάνε οι βουλευτές, τέλος πάντων, να μην κλείσει η Βουλή και να δουν, αυτό να εξεργαστούν τα μέτρα, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα είναι τι μέτρα. Διότι τα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, το συνταξιοδοτικό για παράδειγμα, θεωρείται ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ένα χρονικό ορίζοντα 50-60 χρόνων. Δηλαδή δεν προβλέπεται ότι αλλάζει η αναλογία το συντάξιο μέσα στα 5-6 χρόνια που έρχονται. Είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα το οποίο επιχειρήθηκε να λυθεί με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε ένα βαθμό που ήταν προκλητικός, με τις πολλαπλές συντάξεις που εσείς το καταθέσατε το νομοσχέδιο. Έφτασε στη Βουλή, έγινε αγνώριστο στην πορεία μέχρι να ψηφιστεί. Πάλι αφέθηκαν οι περισσότεροι απ' έξω. Και τελικά, κύριε Παπαγεωργίου, ο κόσμος απορεί. Έχετε τη διάθεση ως πολιτικός κόσμος να κάνετε κάτι?
να σας πω κάτι, συγχύζεται θέματα τα οποία έχουν με μια ηθική διάσταση, με την δομή, την ουσία της οικονομίας, και τα δύο πράγματα δεν έχουν σχέση. Έχουν σχέση με ποια είναι, κύριε Παπαγεωργίου? Αυτό σας λέω, ότι ο κόσμος περιμένει από εσάς ως πολιτικό κόσμο να δει αν πραγματικά έχετε τη θέληση να τα αλλάξετε. Είναι αυτό που λέγαμε στον κύριο Χριστοφόρου προηγουμένως. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα μου πείτε. Το θέτετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτό το πράγμα. Το συνταξιδοτικό, για παράδειγμα, ή τέλος πάντων τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων. Κανένα κόμμα δεν θα αγγίξει ποτέ τους δημόσιους υπαλλήλους. Κανένα κόμμα δεν θα αγγίξει ποτέ κάποιες μεγάλες ομάδες από τις οποίες περιμένει ψήφους. Ο καθένας όταν είναι στην κυβέρνηση λέει άλλο, όταν είναι στην αντιπολίτευση λέει άλλο. Έτσι λέτε εσείς. Αλλά εγώ σας λέω το εξής. Καταρχήν, όσον αφορά τις διπλές και πολλαπλές συντάξεις, βεβαίως ήταν κάτι το προκλητικό, μπορεί κάποιος να πει και ανήθικο, και έχει αλλάξει. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει διορθωθεί αυτό το πράγμα, τουλάχιστον επί της ουσίας. Τώρα, εάν έχουν μείνει κάποια πράγματα, εντάξει, δεν ξέρω για τις λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά ο λόγος που αντέδρασα είναι ότι ενώ προσπαθώ να μιλήσω εγώ οικονομικά, να σας πω κάτι που αφορά την ουσία της οικονομίας, λέτε κάτι το οποίο μοιάζει περισσότερο με ένα πολιτικό βεγγαλικό. Εγώ έλεγα... Είστε και πολιτικός όσο είστε στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, εξηγήστε μας το οικονομικά του. Λοιπόν, εγώ έλεγα ότι... αυτό το θέμα με το συνταξιοδοτικό σχέδιο του δημοσίου τομέα, βεβαίως υπήρχε και εποχής του κυρίου Σαρή, ακριβώς με τις ίδιες διαστάσεις που υπάρχει τώρα. Γιατί ξαφνικά πρέπει να λυθεί σε 3 εβδομάδες, επί 2 ή 3 χρόνια που ήταν η δική του υπουργία, γιατί ούτε καν δεν έτυχε οποιοδήποτε προβληματισμού. Άρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία... φτάνουν στα όρια της υπερβολής. Επαναλαμβάνω, επί υπουργίας του γιατί δεν συζητήθηκε καν το θέμα, τι έχει αλλάξει? Επί υπουργίας του ήταν το κόμμα σας στην κυβέρνηση, κύριε Παπαγεωργίου. Ήταν ΑΚΕΛ και ΔΥΚΟ η συγκυβέρνηση. Είναι λογικό ένας βουλευτής του ΑΚΕΛ να μας λέει σήμερα γιατί η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ δεν έφερε αυτό το θέμα και δεν το έλυσε? Συγγνώμη, είπα το εξής. Μου είπατε προηγουμένως, δεν άκουσα εγώ τις δηλώσεις, ότι ο κύριος Σαρής είπε ότι σε 3 εβδομάδες πρέπει να λυθεί. Ναι, πρέπει να λυθεί. Θα ήταν καλύτερα, ναι, σχηματικά το έλεγε. Ναι. Σχηματικά. Όπως σας λέω, όταν ήταν 3 χρόνια υπουργός ή 2, πόσα ήταν, γιατί δεν... Ωραία, ποιος συγκυβερνούσε με τον κύριο Σαρή 3 χρόνια? Εγώ συγκυβερνούσα, κύριε Παπαγεωργία. Μα δεν αντιλαμβάνεστε το τι λέω. Λέω ότι είναι διαρθρωτικό πρόβλημα και όπως υπήρχε τότε, υπάρχει και τώρα. Mm-hmm. Άρα, εάν λυθεί όχι σε 3 εβδομάδες, αλλά σε 3 μήνες. Και σε 3 χρόνια ακόμα θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για την κυπριακή οικονομία. Mm. Αλλά δεν είναι ζήτημα ωρών ή ημερών. Αυτό λέω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Υπάρχει και κάποιο άλλο θέμα, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι για παράδειγμα το θέμα της διάστασης που έχει το δημόσιο μες στην οικονομία. Δηλαδή αυτοί οι μικρατικοί οργανισμοί. Σε αυτά υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει η κυβέρνηση? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Οι δημόσιοι υπαλλήλοι για δεκαετίες, και εγώ δημοσιογραφικά έκανα πολύ μεγάλη φασαρία για αυτό το πράγμα, επί 6 μήνες όταν έφευγαν από τη δημόσια υπηρεσία, εκτός από το εφάπαξ που έπαιρναν και τη σύνταξη, έπαιρναν και ανεργιακό. Ναι. Έπαιρναν και προαγωγές, ενώ ήταν σε προαφυπηρετική άδεια. Δεν καταλάβατε τι σας είπα. Ναι, ναι. Έφευγαν, αφιτηρετούσαν, έπαιρναν τη σύνταξή τους και γράφονταν άνεργοι για 6 μήνες και έπαιρναν ανεργιακό επίδομα παράλληλα. Εδώ το κάνανε οι υπουργοί, να μην το κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν, και ήρθε αυτή η κυβέρνηση και το κατάργησε αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τώρα για την κατάσταση του δημοσίου, αυτό το μικρό πράγμα γιατί δεν το άλλαζαν. Το οποίο επισήμαναν συνεχώς τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.